Ήρθε ο Χρήστος, παιδιά, Χρήστος, δεν ξέρω τι. Να με λες Χρήστο. Να με λες Χρήστο, πολύ ωραίο και αυτό. Είναι ωραίο τίτλος για το επόμενο βιβλίο σου, Να με λες Χρήστο, που θα γράφει πράγματα για τη ζωή του και την εμπειρία του στον Άγιο Δομήνικο. Γιατί κάπως, επειδή σε έπιασε αυτό το αυτοβιογραφικό, αλλά στο κομμάτι της γυμναστικής και μόνο, που πήρες την απόφαση να γράψεις ένα βιβλίο, το οποίο μου είπε, γιατί το ρώτησα, ότι εγγυημένη επιστροφή χρημάτων, αν ακολουθήσουμε ό,τι λέει μέσα και δεν γίνουμε αυτό που θέλουμε. Τόσο προς εσένα, όσο και στον οποιοδήποτε που θα το αγοράσει, money back guarantee. Του δίνω πίσω τα χρήματά του, αν να. Δεν έχει, δεν αποκτήσει το six-pack που εγγυώμαι στο βιβλίο. Six-pack. Ναι. Φέτες. Μπορούμε όλοι δηλαδή να το έχουμε αυτό, θες να μας πεις, ότι ναι. Όλα τα σώματα είναι από μέσα έτοιμα. Έτοιμα είναι. Απλά βάζουμε. Απλά δεν πρέπει να τρως, καταλαβες. Α, να πεθάνω δηλαδή, απλά να είμαι ωραίο λείψανο. Τι μας λέει ο Κρις, παιδιά, μεσημεριάτικα. Εσύ να σου πω, μήπως ήταν όμως και η κατασκευή του σώματος, έχεις καλό μεταβολισμό. Δεν παίζει ρόλο αυτό κανένα. Άμα κάνεις. Θα σου πω, εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω επίσης. Εγώ στο λέω. Μα το λέω καλύτερα. Κάνεις... Ο μεταβολισμός δεν παίζει ρόλο, απάντα. Όχι. Δεν παίζει. Τι, πώς, τι, πώς. Άμα εγώ κάθομαι και καίω και ο άλλος τρέχει και καίει τα ίδια με μένα που κάθομαι, γιατί δεν παίζει. Απλά θα είναι λίγο πιο δύσκολο για εσένα. Δεν σημαίνει ότι ο μεταβολισμός θα σε επηρεάσει τόσο που δεν θα μπορέσεις να έχεις την απώλεια λίπους που πρέπει. Δηλαδή είναι δικαιολογία ότι εγώ χάνω εύκολα, δύσκολα κτλ. Αν κάνεις. Μα τι λέει ο Χρήστο, άχρε Χρήστο. Αν κάνεις τρία βασικά πραγματάκια που πρέπει να κάνεις, τα οποία δεν σου λέω ότι είναι απλά, αλλά δεν είναι εύκολα. Να μας τα πεις επιγραμματικά. Ναι, μπορώ να σου πω. Το πιο βασικό είναι οι θερμίδες που καταναλώνεις. Πρέπει να είναι λίγο λιγότερες από αυτές που χρειάζεται το σώμα σου, να τις μετράς για να ξέρεις πόσες τρως. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αν κάνεις αυτό, τελείωσε. Τελείωσε. Και να το συνοδέψεις με λίγο γυμναστική. Πόσο είναι το λίγο γυμναστική μες την εβδομάδα? Θα σου πω, ιδανικά ανάλογα και τι σωματικού στόχου έχει. Άμα θες ένα πολύ ωραίο σώμα, θα πρέπει να κάνει περισσότερε φορέ τη εβδομάδα γυμναστική. Δεν πρέπει γενικά να υπάρχει και ένα κενό μεταξύ τη κάθε προπόνηση, ρε παιδί μου. Αυτό που... είναι μύθο. Το σώμα σου είναι κατασκευασμένο. Το σώμα σου είναι κατασκευασμένο. Όχι για να κάθεσαι σε αυτήν την καρεκλίτσα, αλλά για να τρέχεις, να γυμνάζεσαι. Ποιος το είπε αυτό, αγάπη μου? Θα σου πω κάτι. Απόδειξη στο Survivor. Δες που τρέχουμε σαν τους παλαβούς, ενώ δεν τρώμε. Ναι. Σαν τους παλαβούς, το είπες μόνο. Δεν λέτε μπορούμε. Να κάνουμε ό,τι κάνει ο παλαβός, να κάνουμε ό,τι κάνει ο κανονικός. Αυτό που θέλω να πω. Είπε πουθενά ο Θεός, τώρα θα επικαλεστώ καινίδια θήκη παλαιά, τα πάντα όλα. Είπε πουθενά, είστε φτιαγμένοι για να τρέχετε. Για να ζείτε και να χαρείτε, είστε φτιαγμένοι. Επειδή εσείς χαζέψατε όλοι και θέλετε να πάτε άλλους να τρέχετε και χωρίς φαγητό στον Άγιο Δομήνικο που κάποιοι τρώνε τώρα, μην τα λέμε. Άμα τρώγαμε, δεν θα χάναμε κιλά καταρχήν. Εκεί εσύ δεν τρως, αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι αν μπορούσαμε εμείς υπό τέτοιες συνθήκες και χωρίς φαγητό να τρέχουμε όλη μέρα, πόσο μάλλον κάποιος ο οποίος είναι στην νορμάλ ζωή του, τρώει κανονικά ή το σπιτάκι του, μπορεί να πηγαίνει για μια προπονησούλα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Κάθε μέρα. Ομείς δεν θα πάθει κάτι, δεν θέλει ξεκούραση. Ομείς αυτό που θέλει είναι γυμναστική. Και μου το λέει και γελάει. Βλάκας ο Χρήστος, υπέροχος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η δεύτερη συνάντηση είναι πάντα η καλύτερη. Πες μου λοιπόν τώρα για τη δεύτερη συνάντηση που είχες στον Άγιο Δομήνικο. Αρχικά πήγες με στόχο τι, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος σου? Δεν μιλάμε για τη νίκη, είναι γενικός στόχος. Για το survivor εννοείς. Ήταν όνειρό μου να πάω στο survivor. Ξανά. Α, τη δεύτερη φορά λες. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω τη δεύτερη φορά. Το survivor είναι κάτι το εθιστικό. Μάλιστα. Όσο και να πονάς, όσο και να ταλαιπωρείσαι, όσο και να κουράζεσαι, είναι κάτι το οποίο το επιζητάς ξανά. Μάλιστα. Γιατί συνοδεύεται αυτή η ταλαιπωρία με μια αδρεναλίνη στα αγωνίσματα. Βέβαια. Με το ανταγωνιστικό στοιχείο, τα συμβούλια που θα κάνεις debate με τους άλλους. Ακόμα και το γεγονός που θα είσαι υποψήφιος, που είναι αγχωτικό, είναι αγχωτικό και όχι ευχάριστο. Καθόλου. Πίστεψέ με, η ταχυπαλμία που νιώθεις. Όταν παίζει η στιγμή της ανακοίνωσης, δεν υπάρχει. Να δεν μπορείς να τη ζήσεις πουθενά. Το να τη ζήσεις πουθενά. Όχι, την έχω δηλαδή, ζήσει. Δεν θέλω να στο μαυρίσω τώρα, αλλά την έχουμε ζήσει. Περιμέναμε να μας πούνε θα ζήσει, θα πέθει ο άνθρωπός μας. Αν πας και survivor και γίνεις υποψήφιος, έλα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Αυτό θέλω να πω είναι τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα που σου λείπει αυτό το πράγμα στην έξω σου ζωή. Μετά σου φαίνονται κάπως όλα βαρετά σε σχέση με κάτι όπως το survivor. Ναι. Εσύ λοιπόν ήθελες να πας για να μας είπες γενικά πόσο σου αρέσει το survivor. Με πολλά λόγια και μπράβο. Μου αρέσει. Αλλά ναι, το καταλαβαίνω και εμένα μου αρέσει. Θα ήθελα και εγώ να πάρω μέρος. Δεν είμαι σίγουρος τώρα σε όλα γιατί είναι και λίγο κουραστικό να είσαι με ανθρώπους που δεν έχεις επιλέξει και να πρέπει και να τα πας καλά γιατί μπορεί να στη φυλάνε και να σε ψηφίσουν και όλο αυτό έχει λίγο μια ταλαιπωρία. Τα θετικά συνοδεύονται με τα αρνητικά. Μαζί με το όλο πακέτο παίρνεις και αυτό. Ότι θα είσαι με άτομα τα οποία μπορεί να μην τα γουστάρεις. Μαζί με το αρνητικό δεν είναι μόνο αυτό το πακέτο. Είναι ότι δεν θα πλένομαι, δεν θα τρώω. Θα αυτό είμαι το έχεις αποδεχτεί ήδη από την αρχή γιατί πας survivor. Εντάξει, ναι, αλλά καλά από αυτά που έχω ακούσει και λίγο σπάει είναι το μερικά. Κλείσιμο δεν σε ενοχλεί, να ξέρεις. Μετά από ένα σημείο. Γιατί είναι όλοι το ίδιο πια. Βρωμίλη. Δεν σε νοιάζει, ναι. Μόνο τι εντυπωσιακό. Εδώ πήγαν και στην Καλύβα, θα μου πεις, τι κλείσιμο. Εσύ την Καλύβα την ήξερες. Τι εννοείς αν την ήξερα? Όχι τη Ζακλίν Καλύβα, την τοποθεσία Καλύβα. Την Καλύβα αυτή που ήμασταν εννοείς. Χριστό, θα μου την άξεις αυτή τη στιγμή τον εγκέφαλο. Δεν πιστεύεις ότι είναι τυναγμένος. Δεν φαίνεται. Ναι, ρε, την Καλύβα. Αυτή την Καλύβα την ενδιάμεση.
Α, την ενδιάμεση, ναι, την είχα δει. Είχες πάει? Είχα πάει μια βόλτα, ναι, να δω μπάσκετ. Ποιοι ήσασταν, γιατί δεν είχε ντρόν. Ποιοι ήμασταν σε αυτήν την καλύβα. Μόνος μου είχα κάνει μια εξερεύνηση, γιατί βαριέσαι, δεν έχεις τι να κάνεις όλη μέρα. Οπότε εξερευνείς γενικά το χώρο. Και κάνεις βόλτες δηλαδή. Κάνεις βόλτες, κόβεις βόλτες. Εσύ γενικά ήρθες σε επαφή με άτομα από το παιχνίδι ενώ αυτή τη φορά? Γιατί η αίσθησή μου από τα επεισόδια που έβλεπα ήταν ότι γενικά ήσουν λίγο μοναχικός, γιατί σαν να κατάλαβες από την αρχή ότι ρε παιδί μου, ότι. Οχ, τώρα θα πρέπει να το διώξουμε τον Κρις. Α, ναι. Εννοείς αν έκανα παρέες. Κοίταξε, μιλούσα πάντα. Εκεί δεν γίνεται κι αλλιώς. Μιλάς με όλους. Θα ανταλλάξεις μια κουβέντα, θα ανταλλάξεις αστεία. Μιλούσες με όλους. Με όλους μιλούσα. Με τον Τάκη μιλούσες. Κάνατε μια ωραία κουβέντα. Το περισσότερο, λες. Θα σου πω. Έκανα... Για το περισσότερο. Ναι, για το περισσότερο. Έκανα παρέα αρχικά με τον Τάκη, μιλούσαμε αρκετά. Με τον Ασημάκα έκανα τώρα τελευταία και με τον Σόζον όταν μπήκε. Α, και με τον Σόζον. Ναι. Και με τον Βασάλο κάναμε χαβαλέ. Αλλά γενικότερα είχα μία κουβέντα με όλους. Αλλά παρέα, όπως σου είπα, έκανα με τα συγκεκριμένα άτομα πιο πολύ. Εσύ, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πώς κατάφερνες ενώ ήσουν υποψήφιος, ναι, και από την πρώτη φορά ενώ, δύο φορές ήσουν υποψήφιος. Τρεις. Τρίτη για φαρμακερή. Με τις υγείες σου έγινε, ωραία. Αλλά από την πρώτη φορά και μετά ενώ, ναι, πώς, γιατί σε παρακολουθούσα και θεωρώ ότι το πετύχαινες. Ότι όντως αυτό που έλεγες, εγώ που σου λέγει ο Γιώργος, πώς νιώθεις, Κρις, και έλεγες. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν μου αρέσουν οι υποψήφιες, αλλά εγώ τώρα θα πάω για την ομάδα και θα δώσω όντως μάχη για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσουν και έλεγες, ωραία, ας το πάω τώρα στην άκρη αυτό και δεν έβγαινε μπροστά, ότι να σου πω, είμαι και υποψήφιος, δεν θα πεθάνω και για σας. Ναι, κοίταξε. Πρώτον, έχω κάνει γενικά καλή δουλειά με τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεύτερον, ξέρεις ότι είναι το παιχνίδι, αυτό είναι. Ότι θα ψηφιστείς κάποια στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά είναι συναισθήματα. Είναι συναισθήματα, ξέρω να τα διαχειρίζομαι. Δηλαδή, κάτι το οποίο με στεναχωρεί, σαφώς δεν θέλω να είμαι υποψήφιος, θα το διαχειριστώ και επίσης πιστεύω ότι όταν ήμουν υποψήφιος, μπορώ να το αλλάξω αυτό. Θεωρούσα ότι δεν θα με βγάλει ο κόσμος. Και μετά. Τι το κατάφερες δύο φορές. Ναι. Τι θα κερδίσω άμα π.χ. έκανα αυτό που λες, δηλαδή να στεναχωρηθώ, να μην παίζω, τίποτα. Δεν όχι θα απολαύσω την εμπειρία. Τι, όχι, δεν σου λέω από σκέψη, από απόφαση, ότι να σου πω αφού είμαι. Να σου βγει αυτόματα. Ενώ ότι αφού με κάνετε ξεπαραίου, επιλέγετε εμένα από την ομάδα όλη που θεωρώ ότι είμαι καλός. Γιατί στα αγωνίσματα. Αυτό το χάλασα πια που είναι. Αυτό έφυγε, χάλασα. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ενώ πέρα από το κομμάτι, γιατί στα αθλήματα τα πήγαινες καλά. Ναι. Δηλαδή έφερες και στόχους γενικά. Γελάει. Θα μπορούσε και καλύτερα, όχι, εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα, όλοι θα μπορούσαν καλύτερα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήσουν όμως από αυτούς που έφερνε και πόντους. Τα παράπονα ήταν σε σχέση με την διαβίωση. Δηλαδή ακουστήκανε. Καλά, αυτό είναι το ανέκδοτο της πραγματικά. Το να μου πεις δεν φέρνεις νίκες, σε ψηφίζω, είναι το πιο ωραίο πράγμα, είναι σωστό. Σωστό κριτήριο και εγώ θα ψήφιζα. Τι έκανε στην καλύβα δηλαδή? Θα σου πω, η διαβίωση αυτό, ότι βοηθάμε στη διαβίωση και στην καλύβα, κάνεις δουλειές. Είναι ψέματα. Είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο του κόσμου. Θα σας πω τις δουλειές. Α, παρακαλώ, βέβαια. Λοιπόν, πάμε, ναι, δουλειές. Πάμε. Ξυπνάμε λοιπόν το πρωί. Τι ώρα ξυπνάτε? Θα σου κάνω μια ιεραρχία. Ό,τι ώρα. Ο καθένας. Εκτός αν έχουμε αγώνισμα, ναι. Ωραίο και αυτό. Νωρίς, γενικά νωρίς, να ξέρεις. 7-9. 6-7, κάπου 6-7, εκεί. Ο Χριστός Παναγία. Αφού κοιμάσαι με το που δύσει ο ήλιος. Α, έχεις χορτάσει. Ναι, φοβερό lifestyle. Κοιμάσαι ένα 8-10 ώρο. Ωραία. Είσαι φρεσκαδούρα, ξυπνάς 6 ώρα. 6 ώρα στο πόδι ο Χριστός. Τέλεια, λοιπόν. Καλημέρα, Χριστό. Άκου να σου πω τώρα τις δουλειές. Τις φοβερές δουλειές που όλοι επικαλούνται. Κουβάλιμα ξύλων. Δεν είναι λίγο, αν δεν το κουβαλήσει. Αυτό το έκανα εγώ πάντα. Θα σου εξηγήσω μετά. Λοιπόν, αυτό που λένε ότι δεν έκανα δουλειές, έκανα την πιο δύσκολη δουλειά που είναι το κουβάλιμα ξύλων. Γιατί πρώτον έπρεπε να τα ψάξεις και δεύτερον έπρεπε να τα κάνεις μεγάλες ντάνες και να τα κουβαλήσεις. Γιατί ήταν πολλά. Και κάποιες φορές έπρεπε να κάνεις 2-3 ντάνες με ξύλα και να κάνεις 2 διαδρομές. Αυτό ήταν η πιο βαριά δουλειά. Μακρινές και πιο δύσκολη. Μακρινές διαδρομές. Μακρινές, ναι. Εντάξει, δεν... εσύ έχεις κάνει και ένα ολόκληρο βιβλίο που μας λες πώς να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είσαι δυνατός. Δεν θα μαζέψεις τα ξύλα. Γι' αυτό ακριβώς και προσφερόμουν και πήγαινα συνέχεια με τον Τάκη. Αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Πάμε στις άλλες δουλειές. Κατεβαίνουμε τώρα σε βαθμό δυσκολίας. Ακριβώς. Ναι. Κατεβαίνει η ιεραρχία. Πάμε στις κλιματικές δύσκολες. Λοιπόν, καρύδες. Σπάσιμο καρύδας. Αστείο. Έτσι, με το. Είναι αστείο. Αστείο είναι. Άμα είσαι survivor και δεύτερη φορά, ξέρεις να σπάσει, είναι σε χρόνο ντετέ, δεν κουράζεσαι. Ωραία. Και μετά, μόλις σπάς την καρύδα, να την ξεκολλήσεις. Όχι, όχι, με το κουτάλι, το βγάλισιμο, άλλο αυτό. Και αυτό αστείο. Κάθεσαι. Αυτό τώρα το κάνουν κάποιοι και ετοιμάζουν μπουφέ, ή δεν ναι, κάνει ναι, ο καθένας. Ναι. Αν δεν κάνει ο καθένας. Ή θα φάει ο καθένας, ή καμιά φορά όταν είμαστε μαζί, γυρνάμε από αγώνισμα πεινασμένοι, είναι 2-3 άτομα, ξεκινάνε, βγάζουν. Άκου τι ωραίο και αυτό, ναι, δεν είναι λίγο, γιατί το προσπερνά. Εντάξει, λέει ο άλλος, κάτσε. Αυτό ρε, μου το λέγανε, ας πούμε, ότι κάνουμε δουλειές και τα κορίτσια κάνουν αυτή τη δουλειά. Ξεκολούσανε καρύδα και λέγανε ότι κάνω δουλειά. Το ξεκολλάω καρύδα, πάντως έχει εντυπωσιασμό. Λοιπόν, ναι, αυτό, πάμε άλλο. Πάμε άλλο, πάμε πιο κάτω. Στο μαγείρεμα τώρα, τρίψιμο καρύδας, γιατί κάναμε ένα φοβερό πιάτο, το οποίο μαζί με το ρύζι, ήταν πολύ γκουρμεδιά, τρίβαμε και βάζαμε τρίμα καρύδας για να είναι μεγάλο. Σαν να κάνει παρμεζάνα οπτικά καημενάκια μου. Πεινάγανε μόνο τα καημένα. Δηλαδή, χορτένεις με ντομάτι. Τι πιάτα έχετε? Τι εννοείς? Τι πιάτα έχετε, δεν ξέρω η ερώτηση πώς να γίνει πιο απλή. Τι πιάτα έχουμε.
Ναι, αν είναι εξάδα, σερβίτσιο. Όχι, είναι ξύλο, τσίγκινο, πορσελάνιο, βλάκα λέει. Αμάν, τι έγινε σήμερα, αχ, Αγγελική. Αχ, Αγγελική. Ξύλινο. Ναι. Λοιπόν. Τρίψιμο καρίδα, είχαμε φτιάξει έναν τρίφτη, τρίβαμε την καρίδα λοιπόν. Πώς θερμίδες και άμα ξύσεις καρίδα? Τίποτα. Γιατί, αφού είναι κίνηση. Κοίτα, δεν πειράζει. Γιατί και δεν καίες, αλλά δεν παίρνεις κιόλας θερμίδες εκεί, οπότε δεν σε νοιάζει. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ένα αυτό και μετά το μαγείρεμα. Αυτό. Αυτές είναι οι δουλειές. Που το μαγείρεμα το κάνουν στάνταρ άτομα. Ποιοι μαγειρεύουν? Συνήθως ο Βασάλος μαγείρευε πάρα πολύ. Γι' αυτό τον κρατάνε. Ήταν γιατί ο σεφ. Ναι. Ναι, και... Τα κάνει ωραία. Έχετε ναι. Και seasonings. Seasonings όχι. Το seasoning είναι η άμμο που μπορεί να τύχει να έχει το πιάτο. Α, ωραία και κάνει τα πιπέρι μερικές φορές. Άγευστε. Δεν έχετε λίγο αλάτι. Σκέτο. Α, κάναμε το αλάτι της θάλασσας. Μπράβο, αυτό ήταν το seasoning μας. Και αυτό ήταν μια δουλειά που δεν μου την ανέφερες πάντως. Το αλάτι, ναι, την έκανε συνήθως ο Ηλίας, αλλά ήταν εύκολο. Δηλαδή, τι κάνεις, βάζεις απλά νερό. Α, ήταν. Άκου τώρα, σου κάνω μια ανωτελεία γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία. Ωραία, βολέψου, μπράβο. Ναι. Μας αφηγήθηκες μόλις ότι έκανες την πιο δύσκολη δουλειά και όλοι οι υπόλοιποι, έλα μωρέ, ένα αλάτι, μια καρίδα, ένα ρύζι. Σου φάνηκαν δηλαδή δύσκολες αυτές οι δουλειές. Όχι, δεν μου φαίνεται τίποτα εύκολο και τίποτα δύσκολο. Αλλά απλά εσύ έκανες το πιο δύσκολο. Μα σου λέω, πήγαινα πάντα για ξύλα. Βαθμολόγησε τα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο κουραστικό? Ποιος ψάρευες εσάς? Όταν πήραμε ο Τάκης. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Εγώ είπα ότι ο Τάκης δεν έκανε δουλειά. Ο Καραγκούνιας το έκανε αυτό. Α, μπράβο δύο, στον Καραγκούνια. Μόνο οι δύο φίλοι που μπράβο στον Καραγκούνια. Ο Τάκης δεν ψάρευε όλη η ομάδα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όλη η ομάδα έλεγε ότι δεν κάνεις δουλειές και σου είπα ποιες είναι οι δουλειές. Και okay. Έκανες μία από αυτές. Θα μπορούσα όλες. Να κάνω ταυτόχρονα για να το αποδείξω ότι κάνω δουλειές όλες σε μία μέρα και δεν θα ήμουν οκ. Okay. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω από τον Όλυμπο, ποια μέρα κατέβηκες, ρε Θεέ? Το παιδί πάει με τα καλά του, ρε εσύ. Εσύ αυτό το έχεις φτιάξει με τον εαυτό. Είσαι ο καλύτερος, Χρήστο. Ο καλύτερος, τι εννοείς? Μα δεν σου είπα κάτι τέτοιο, σου λέω. Δεν σου λέω τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες. Okay. Όχι, θέλω να μου πεις. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος? Σε ποιο πράγμα? Είναι και δικηγόρος, ξεχάστε. Πες μου για να σου απαντήσω. Όχι, είναι πολύ γενικό. Στο παιχνίδι, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό των εργασιών, ναι. Που είπες ότι έκανες ανάπτυξη κάποιων εργασιών. Ωραία. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος στις εργασίες? Όχι, δεν ήμουν ο καλύτερος στις εργασίες, το παραδέχομαι. Ωστόσο, έκανα, σου είπα, κάποιες εργασίες. Έκανες ταξίδια. Δεν ήμουν αυτός που θα τρέχει για όλα. Υπάρχει κάποιος που δεν τρέχει για τίποτα? Για τίποτα, τίποτα. Στην καλύβα. Πέρα, όχι αν έχει τραυματισμό, μην πεις τώρα τη Μελίνα. Όχι, όλοι κάνουν από κάτι. Όλοι κάνουν, όλοι από, κάνουν κάτι. Από κάτι. Παρ' όλα αυτά, γιατί θεωρείς ότι ακούστηκε για σένα ότι δεν προσφέρει? Γιατί πρέπει να υποθεί και κάτι. Πρέπει να υποθεί και κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις. Γιατί είσαι εσύ αυτός που υπόθηκε? Γιατί? Ναι. Γιατί θα σου πω. Δεν, δηλαδή, μπορεί να μην προσφερόμουν να καθαρίσω καρίδα και όταν, θα σου πω, όταν πέσει η ρετσινιά σε κάτι, άμα πω εσύ κάνεις αυτό, μετά τι γίνεται? Πέφτει ο προβολέας πάνω σου και κάθε φορά που δεν θα κάνεις κάτι, α, είσαι δεν κάνει δεν κάτι. Ακριβώς. Ωραία, το ακούω, το ακούω. Στρατηγική και από τους άλλους λέγεται αυτό. Να σε ρωτήσω, επειδή θέλω να καταλάβω λίγο τώρα, γιατί τώρα που μπήκε η Ευρυδίκη, το είδες καθόλου το επεισόδιο? Όχι. Δεν βλέπεις πια Survivor? Όχι. Τόσο πολύ σου αρέσει. Μου αρέσει πολύ για να το ζω, να σαν παίχτης. Ναι, ευχαριστώ, Cosmic Product. Άκου λίγο. Τώρα μπήκε η Ευρυδίκη και τη ρωτήσαν αμέσως. Λάθος, ο Πρίαμος. Τη ρώτησε τι γίνεται έξω. Όταν είχες μπει εσύ, λοιπόν, ήρθα να σε ρωτήσω. Σαν τις μύγες. Αλήθεια. Ναι. Τι τους ενδιαφέρει περισσότερο? Καταρχήν θα σου πω, δεν είναι ότι καίγεσαι να μάθεις τόσο πολύ, είναι ότι. Εκεί πέρα από τη βαρεμάρα, βλέπεις όλη μέρα τα ίδια πράγματα, είσαι με τους ίδιους. Όταν έρχεται ένας καινούριος παίκτης. Χαμός στο χωριό. Είναι σαν τηλεόραση αυτός ο παίκτης, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θες να ακούσεις οτιδήποτε από αυτό. Τι πρόγραμμα τους έπαιξες, τι τους είπες? Ιστορία. Κοίτα, εγώ μπήκα μετά από δύο εβδομάδες που ναι. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν πρόλαβα να αναπτυχθούν πολλά πράγματα. Είχε γίνει αυτό με την καλύβα? Νομίζω ναι, δεν είχε γίνει. Ενώ εγώ δεν το πρόλαβα. Δεν το είδα. Το έμαθα μέσα στο παιχνίδι. Α, μπορεί κάτω. Ωραίο, και έμαθα, γιατί δηλαδή... αυτό ήταν ένα χότερ, παιδί μου, να ρωτήσει. Ναι. Γι' αυτό λέω. Αυτό όχι. Το έμαθα μέσα στο παιχνίδι. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά νέα. Δεν είχα δει και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί κάποιες μέρες πριν μπω στο παιχνίδι ήμουνα χωρίς πρόσβαση σε τηλεόραση κτλ. Αλλά μετά τα έδαβε για να κοιμηθεί. Αλλά του είπα ό,τι ήξερα, ρε παιδί μου, και είχα δει, ναι. Τα πες όλα. Ναι. Δεν κράτησες κάτι έτσι εξ επιτούτου για στρατηγική? Δεν ξέρω, δεν έχετε δει αμερικάνικο Survivor? Ναι, σαφώς δεν πας και λες τα πάντα. Άμα δεν θες σε κάποιον να πεις κάτι, δεν ναι. Θα το πεις. Το έκανες. Ναι, το έκανα. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Ναι, το έκανα με ψηλή φωνή. Δεν θέλει να το παραδεχτεί. Αλλά δεν ήμουν. Πω, δικηγόρος. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τους δικηγόρους μας. Δεν ήμουν ανοιχτό βιβλίο προφανώς σε όλους. Δηλαδή να τους τα πω χαρτί και καλαμάρι. Γιατί ναι. Δεν ξέρεις αν αυτός που θα τον βοηθήσεις σήμερα. Αν θα σε βοηθήσει ναι, αύριο. Ναι, ακριβώς. Οπότε γιατί να ανοίξεις τα χαρτιά μου έτσι? Θες να μου πεις, ρε Χρήστο, επειδή το έζησες, ποιο ήταν το πρόβλημα της μπλε ομάδας και δεν μπορούσε να κερδίσει? Το πρόβλημα της μπλε ομάδας. Ναι. Εμένα, σαν να κούρδι στην πάντα, ένιωθω ότι είμαστε. Δεν θεωρούσα ότι είμαστε η ομάδα η ομάδα. Τι ήταν αυτό που έλειπε δηλαδή και το είχαν οι απέναντι? Ήταν καλύτερη αγωνιστικά. Και να σου πω κάτι, η κατανομή των ομάδων θεωρώ ότι ήταν άδικη. Θεωρώ ότι η κόκκινη εξ αρχής ήταν καλύτερη ομάδα.
Και δηλαδή, γελάει. Είχανε τρεις νικητές Survivor, πολύ καλούς παίκτες γενικότερα. Η μπλε ομάδα δεν είχε τόσους καλούς παίκτες. Εμείς είχαμε πει, λέγαμε για χαβαλέ, ότι εμείς οπτικά, άμα μας έβλεπε ο τηλεθεατής, ήμασταν τα παιδιά με τους κοιλιακούς, οι φουλ γυμνασμένοι κτλ. Που άμα τους δει κάποιος θα πει, αυτοί θα νικήσουν. Αλλά ήμασταν μόνο εικόνα, ναι. Ήτανε μόνο εικόνα, δεν υπήρχε το έργο. Ναι. Τι θα άλλαζες από τη συμπεριφορά σου και. Από τη συμπεριφορά σου βασικά. Ενώ τι θα έκανες διαφορετικό στην δεύτερη φορά. Θα έκανα περισσότερες δουλειές. Και γελάει, έλα, είναι αστείος, άστον. Τι θα άλλαζα, θα σου πω. Ναι. Θεωρώ γενικά το πήγα καλά. Εύχομαι να ήμουν λίγο καλύτερος αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα δεν είχε να κάνω κάτι. Δεν θεωρώ ότι έκανα κάποιο λάθος που θα. Όχι, ενώ θα έκανες διαφορετικό ματσάρισμα, θα είχες πάρει κάποιον άλλον. Ενώ, αυτό εννοώ. Να παίξετε σαν αντίπαλοι από αυτή την άποψη. Στα ματσαρίσματα θα έκανες και... κάτι άλλο από αυτή την άποψη, ρωτάω. Ναι, ίσως μπορεί να μην απομονωνόμουν τόσο. Ναι. Δηλαδή, γιατί είναι όταν... και ένα social game. Είναι πολύ social game και ακόμα και fake να το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις γιατί η κλίκα σου ή εκεί που θα ενταχθείς. Θα σε προστατέψει αύριο μεθαύριο. Ναι, θα έρθει αύριο μεθαύριο. Ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν το είχα εγώ. Γιατί έκανα παρέες, σου είπα, μιλήσαμε όλους, αλλά επειδή έκανα παρέες είναι με ένα άτομο, δύο άτομα δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά στο πράγματα. Στο πρώτο, νομίζω, ήσουν πιο κοινωνικός. Ή κάνω λάθος. Στο πρώτο, ναι, μπήκα από την αρχή πιο. Πιο και έκανες παρέα με τον παπά. Που φοβόντουσαν όλοι. Μετά πάλι έκανα το ίδιο πράγμα και εκεί. Πάλι απομονώθηκε. Με τον παπά ήμασταν δύο άτομα. Δύο άτομα δεν μπορούν να επηρεάσουν δύο πολλά άτομα πράγματα. Δεν φέρνουν την άνοιξη. Οπότε μετά, όταν δεν είσαι σε κάποια υποομάδα ή κλίκα. Είναι πολύ πιο εύκολο είσαι να μείνει. Έρμεο, βέβαια. Μπορεί ναι. να συμβεί. Δεν σε ψηφίζουμε βαριά την καρδία, όπως αν είσαι εκεί, είσαι μαζί τους και κάπως τα λοιπά. Λίγο πιο φίλος και κάνουν στραβά τα μάτια, ναι. Δηλαδή, μπορεί να σε χάει αγωνιστικά κτλ. Θα δούνε το πρόβλημα σε κάποιον άλλον που δεν είναι στην κλίκα. Πες μου λίγο, όταν επέστρεψες, είπες στη Φέη ότι δεν μπορείς να της πεις τι έκανες. Τι θα κάνω. Α, δεν είχες κάνει ακόμα. Ποιος ξέρει και τι ρωτά. Πού να κάνω, είχα μόλις βγει. Ναι, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, λέγεται. Αφού είπα, είναι ακατάλληλο. Τι φαντάστηκες ότι θα ήθελα να κάνω. Ακατάλληλο και τον καθένα μπορεί να είναι να φάει 10. Γι' αυτό ρώτησα την ώρα πριν. 10 κατσαρόλες φαγητό, να βγει γυμνός και να κοπανάει το φρυφυρί και το πάνω. Θα σου πω, επειδή είχα φάει, το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις όταν βγεις είναι να φας. Πρώτα φαγητό, μετά μπάνιο και μετά σεξ. Άκου, είχε διάθεση για σεξ ο Χρήστος. Σεξουαλικός ο δικηγόρος μας. Ξέρεις, κλείνοντας όλο αυτό που δεν το πιστεύω ότι έχει συμβεί. Το κλείνουμε τόσο γρήγορα. Ήθελες κι άλλο, αγάπη μου. Ναι, καλά είναι. Να ξαναρθείς, θα σε φέρουμε και σε πανόραμα. Θες να έρθεις να καθίσεις στο Θρανιάκι πιο ωραίο. Από άλλο ρόλο. Άλλο ρόλο, άλλο. Αλλά πρέπει να βλέπεις και να σχολιάσεις. Εντάξει, οκ. Ωραία. Πες μου τώρα κάτι. Εξή, ο Βασάλος με τη Μαργιαλένα το βράδυ ξέρουμε πού πηγαίνουν. Είχαμε κάποια στάνταρ σποτ, ναι. Και το κάθε παρεάκι είχε το σποτ. Είχαμε ένα σποτ συγκεκριμένα το παρεάκι αυτό. Προς δεσέ είναι όλα αυτά που συζητάμε. Ορίστε. Έλα. Ορίστε. Λέω ένα. τι κάνουν, εννοείς, τα μέρη τους ή τα μέρη που λέμε πάω στο μέρος. Είναι στάνταρ σποτ που αράζουν οι ομάδες ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Α, που αράζουν το ναι. βράδυ. Όλη μέρα, τι εννοείς, πρωί, για το βράδυ ρωτάμε. Για το παιδί δεν έχει πάει στο Survivor. Ναι. Ο Βασάλος πήγαινε και το βράδυ εκεί. Και έχει κοιμηθεί και όλο το συγκεκριμένο σποτ. Ένα σποτ μπροστά στο ποταμάκι, πάρα πολύ ωραίο. Του αρέσει του Βασάλου το σποτ. Δεν μπορεί να μας πει κάτι περισσότερο. Το βλέπω. Αν είχε, δεν θα μας έλεγε αν ήξερε. Τι είναι, υπονοείς κάτι για Βασάλο. Δεν υπονοώ. Ούτε κατα... Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, δεν παρακολουθείς εκπομπές. Okay. Ούτε κατά διάνοια. Αν υπονοείς, να στο διαλευκάνω. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Όχι. Ωραία. Αν σου λέγανε. Χρήστο, θα θέλαμε να ξαναρθείς. Ναι. Στο Survivor All Star ή γενικά Survivor. Θέλω να συγκεντρωθείς για να κλείσω τη συνέντευξη. Αυτό που ήσουν τώρα, το All Star. Χρήστο, θέλουμε να ξαναρθείς. Θα ξαναπήγαινες. Ναι. Σου λέω, μου αρέσει το Survivor. Είναι εθιστικό. Το γουστάρω σαν παιχνίδι. Ωραία, το αφήνω και αυτό σαν πληροφορία. Το παιδί μπορεί να ξαναπάει, αν θέλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σου. Ευχαριστώ. Να το διαβάσεις. Άμα το διαβάσω και... περιμένω τα αποτελέσματα. Κανόνισε, θα σε σύρω στα δικαστήρια. Ήταν ο Κρις, κυρίες και κύριοι, κοντά μας.